Και για όσους είδανε το βιντεάκι μας της παρουσίασης της Mirrorless της Α7, τώρα ένα σύντομο βιντεάκι για να δείξουμε τι άλλα πραγματάκια θα χρειαστείτε να έρχετε τουλάχιστον στην αρχή για να κάνετε τις πρώτες σας λήψεις ή τα πρώτα βίντεο, φωτογραφίες άνετα και χωρίς να φοβάστε ότι τυχόν κάπου θα σας προδώσει είτε από μπαταρία είτε από μνήμη κτλ. Λοιπόν, πρώτο που επιλέξαμε είναι ένα καλό backpack για να μπορούμε να έχουμε όλα τα πράγματα μαζί μας. Βλέπετε, δεν πήραμε μια μικρή τσαντούλα, πιο πολύ και για future proof, όταν θα έχουμε ίσως περισσότερους φακούς και περισσότερα παρελκόμενα θα έλεγα. Ένα backpack ειδικά διαμορφωμένο όμως, βλέπετε που μπορούμε να φτιάξουμε τις θήκες και τα χωρίσματα για να βάλουμε ό,τι πράγματα θέλουμε και να είναι ακριβώς και να μην έχουν κενό μέσα στην τσάντα. Εδώ βέβαια βλέπετε σε κάποια σημεία έχουμε βάλει διπλά χωρίσματα γιατί δεν έχουμε τόσα πράγματα ακόμα, μπορούν όμως να γεμίσουν μέχρι όλο αυτό εδώ το κομμάτι. Έχουμε βάλει ένα σημείο που είναι ακριβώς, βλέπετε, η μηχανή. Εδώ ένα σημείο που ακριβώς που μπαίνει ο φακός της ή τυχόν ένας δεύτερος αν έχουμε ή εδώ πέρα ένας μεγαλύτερος. Και πάμε να δούμε τι άλλα πραγματάκια εκτός από μια καλή τσάντα θα χρειαστούμε. Πρώτα απ' όλα μια κάρτα μνήμης. Βλέπετε εμείς εδώ επιλέξαμε μια SanDisk Extreme Pro και το πιο σημαντικό να προσέξουμε εδώ βλέπετε είναι προδιαγραφών V30. Να πούμε υπάρχει και V60 και V90 που είναι φυσικά πολύ πιο γρήγορες αλλά και πολύ πιο ακριβές. Να ξέρετε εάν θέλετε να τραβήξετε 4K βίντεο και να μην έχετε πρόβλημα με τυχόν buffering ότι η κάρτα μνήμης δεν είναι τόσο γρήγορη κτλ. Οπωσδήποτε V30, μην κοιτάξετε κάτι χειρότερο. Εντάξει, βέβαια δεν είναι ό,τι πιο γρήγορο, βλέπετε εδώ στις προδιαγραφές λέει 200 read 90 write, το write αυτό μας νοιάζει είναι όταν δουλεύει η κάμερα και γράφει το βίντεο. Πιστεύω όμως τουλάχιστον για αρχή, για όχι τόσο σούπερ επαγγελματικές λήψεις τυχόν σε RAW, αρχεία κτλ, με τη συγκεκριμένη θα είσαστε σούπερ καλυμμένοι. 128 μέγεθος είναι σε μια καλή αναλογία τιμής χωρητικότητας για να μην ξεμείνετε ποτέ από είτε από εύρος φωτογραφιών είτε από μέγεθος βίντεο. Πρώτα απ' όλα λοιπόν κάρτα μνήμης. Δεύτερον, μπαταρίες, και μάλιστα πρέπει να τις έχει και εδώ πέρα αν θυμάμαι καλά, ναι, νάτες, διότι φυσικά μας δίνει τη μία μπαταρία μαζί, αλλά πιστέψτε με, η οποία είναι, βλέπετε είναι συγκεκριμένη η γνήσια η Sony, φαίνεται και από αυτό εδώ το τρισδιάστατο κάπως σαν ολόγραμμα. Εντάξει, λάθος το λέω, αλλά κάπως έτσι είναι. Βλέπετε που ξεχωρίζει τις γνήσιες Sony ή όχι. Αλλά και επειδή η Sony είναι αρκετά πιο ακριβές και μία μη Sony που έχουμε πάρει και εμείς, οι άλλοι προφανώς είναι πάνω στη μηχανή, μπορούμε να κάνουμε τις δουλειές μας. Εδώ είναι οι συγκεκριμένες και τα κουτιά τους. Βλέπετε battery pack. Είναι αρκετά πιο μικρή τιμή σε σχέση με τη Sony. Δύο μπαταρίες επιπλέον. Εάν θα πάτε να τραβήξετε ένα event που θα έχει είτε πάρα πολλές πόζες είτε πάρα πολλή ώρα κινηματογράφησης, μιλάμε για πάνω από 4-5 ώρες, πιστέψτε με, η δεύτερη μπαταρία ίσως και η τρίτη να χρειαστεί. Εμείς πήγαμε σε δύο επιπλέον μπαταρίες για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Φυσικά για να τις φορτίζετε χρειάζεται και ένας φορτιστής, βλέπετε ένας επιτραπέζιος USB, δεν είναι ό,τι πιο γρήγορο ούτε ο πιο εύχριστο, έχει ένα πολύ μικρό καλωδιάκι. Αλλά στα χρήματά τους βλέπετε πόσο, 17 ευρώ όπως βλέπετε που το πήραμε, για αρχή είναι πάρα πολύ καλός. Στο μέλλον ίσως μπορούμε να πάρουμε και κάτι γρηγορότερο. Άρα ανακεφαλαίωση, μία τσάντα, το πόσο μεγάλη μικρή θα το καθορίσετε εσείς, μία κάρτα μνήμης, προφανώς αλλιώς δεν πρόκειται να λειτουργήσει η μηχανή σας, μπαταρίες εξτρά, οπωσδήποτε μία το προτινόμενο θα έλεγα και δεύτερη, και φυσικά ένα φορτιστή για τις μπαταρίες σας. Και σας εύχομαι καλές λήψεις, καλά βίντεο, καλές φωτογραφίες και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο.